Είναι να μην τα πατήσεις αυτά. Άμα τα πατήσεις, σχέσαι μέσα. Κοίτα μια κολόμια. Μαμά βέβαια τα βλέπω. Δεν πρέπει να είναι πειραγμένα. Είμαστε στο shakedown, τέλη Ιουνίου και φοράμε σκούφο. Έκανα και το τεστ το πρωί, η τύψα μου βίασε το δεξί ρουθύνι. Έβαζε μέσα μπατονέτα, λέω θα βρει πάτο, δεν υπάρχει περίπτωση, δάκρυσα. Προσπαθήσω να κάνω κανένα πάνινγκ εδώ πίσω από το χωράφι. Αν και είναι πολύ ψηλά, θα δούμε ότι βγει. Απλά πρέπει να έρθω γύρω-γύρω για να μην του χαλάσω και το χωράφι, κρίμα είναι. Χίλιο ευτυχώς. Χθες είχαμε σκούφο, σήμερα έχουμε καπέλο. Τώρα έχει τεχνικό έλεγχο. Θα βγάλω μερικές φωτογραφίες εδώ και κάνω βιντεάκι λίγο με τα αυτοκίνητα που είναι όλα μαζί. Και μετά θα κάνω λίγο ρέκε να δω τις ειδικές για αύριο. Και επίσης θα βγάλω κάποιες φωτογραφίες από τις διαδρομές. Από καιρό πάλι παίζω 208 Pro 5. Καιρό είχα να δώσει εγώ, να έχω ξεφανιστεί αυτό. Για άλλη τόσο πρόκειο. Και το πορσικό εδώ.
Έχω βγάλει το πίσω τσάντα για να κάνω χώρο να βάλω τις τσάντες για τον εξοπλισμό. Εδώ τα εργαλεία είναι σκεπασμένα. Αυτό πρέπει να είναι πεζό. Καινούργια κατηγορία τα Rally 4. Και τα επόμενα δύο πρέπει να είναι σε 3, αν δεν κάνω λάθος, από αυτήν την ομάδα. Και το πεζότορο 5 είναι το 0, το πλοϊκό του αγώνα. Αυτά είναι εργαλεία. Εντάξει, τα Porsche έχουν τρελό ήχο. Και αυτό πρέπει να έχει τις ταχύτητες πάνω στο τιμόνι. Απίστευτο. Φρένα. Ανάρτηση. Τα γουστάρω πολύ τα πορσικά. Στα ράλι. Καμπίνα μέσα από το πορσικό. Αλλά σκόντα πάμπια φάση το μπρος πίσω στο φάνη για να αλλάζει ταχύτητες. Ford Escort εργαλείο. Και το μοτέρ. Και το μοτεράκι από το πεζό. Εδώ Rally 4 κατηγορία. Έχουν δύναμη όμως, ε. Και το εσωτερικό. Κι άλλο ένα πορσικό, νομίζω είναι 3 στο σύνολο. Αυτό είναι διαφορετικό μέσα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε αγώνα. Είμαι στην πρώτη δική του ράλι. Το πρόγραμμα θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί από ό,τι είδα θα έχει και πολύ κόσμο στους δρόμους. Οπότε λογικά θα έχει κίνηση. Αν καταφέρω θα κάνω 6 ειδικές διαδρομές. Λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί έχει και λίγο περπάτημα. Αλλιώς μπορεί να κάνω 4, θα δω ανάλογα πως θα κυλήσει το πρόγραμμα. Τώρα είμαι σε μια κλειστή αριστερή στροφή, αλλά επειδή είναι νωρίς το πρωί θα δοκιμάσω και λίγο με το flash και μετά ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουμε την επόμενη δική. Ωραία φαίνεται για την ώρα, για να δούμε. Το πρόβλημα είναι ότι έχω μόνο μία λήψη να κάνω με το flash για να βγάζει δυνατό φως.
Λοιπόν, τελείωσα από την πρώτη ειδική και τώρα είμαι στο τρέξιμο. Έχω περπάτημα κάνα 2 χιλιόμετρα για την επόμενη. Ψιλοωριακά θα προλάβω να πάω στο σημείο. Είμαι μέσα στην ειδική. Sorry, αλλά είμαι λίγο στην τσίτα τώρα. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω και κάνα βιντεάκι για το vlog, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση τελικά στους δρόμους. Έχουν τρελαθεί κυβέλη τώρα μετά από 1,5 χρόνο. Δεν έχουν δει αγώνα και γίνεται λίγο χαμός. Αν και πέρυσι νομίζω είχε γίνει το Van Haspengα, το πρώτος αγώνας, αλλά μετά τέλος. Τώρα το δεύτερο σημείο είναι Φουρκέτα, αριστερή έτσι κατηφορική, αλλά είναι πολύ ανοιχτή, δεν ξέρω τώρα αν θα τράβηξει κανένα χειρόφρενο ή απλά θα ανοιχτεί και θα κλειστεί μετά κατευθείαν. Θα δούμε. Το πρώτο πέρασμα πήγε πολύ καλά, ευχαριστημένος από τις φωτογραφίες και με το φλασάκι που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, έφτασα στο πρώτο σημείο, στο δεύτερο σημείο. Στην ανηφόρα μας λέω ότι θα τσιμπήσουμε λαδάκι για να την παλέψουμε. Θα ήταν ψιλοκατηφόρα, αλλά στο ανέβα και με τα αυτοκίνητα να περνάνε, λίγο δύσκολο. Αυτό εδώ είναι το σημείο, Φουρκέτα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έρχονται έτσι από πάνω. Δυστυχώς εκεί στην εσωτερική δεν μας αφήνει ο κριτής να κάτσουμε. Εντάξει, έχει αυτό στα δίκια του, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε μετά αν θα προλάβουμε να πάμε στο τρίτο σημείο. Ουσιαστικά θα πάω λογικά στην ειδική που ήμουν και πριν, αλλά σε άλλο σημείο. Δεύτερο πέρασμα. Δεν μου άρεσε πολύ τελικά το σημείο. Δεν πρόλαβα να κάνω και πολλές φωτογραφίες γιατί κάποιος είχε έξοδο. Και πρέπει να ήταν και καλή γιατί θα πέρασε και στο στενοφόρο. Μακάρι μην έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Και μάλλον θα την ακυρώσουν τώρα. Δεν ξέρω αν την έχουν ακυρώσει ήδη. Οπότε επιστρέφω πίσω στα μάξι σιγά σιγά. Και αν ξεκινήσει πάλι θα τραβήξω καμιά φωτογραφία στο γυρισμό. Τώρα είμαστε στην πρώτη ειδική από το δεύτερο loop. Οι ειδικές είναι 4 και είναι 3 τα loop. Μάλλον θα κάνω στη χειρότερη 4 μάλλον και στην καλύτερη 5 ειδικές. Γιατί έχει και εδώ περπάτημα. Είναι έτσι ο δρόμος και αριστερά δεξιά χωράφι. Αλλά είναι ψιλοφραγμένο εδώ πέρα. Τα οποία αυτά πρέπει να έχουν και ρεύμα. Άλλες φορές έχουν, άλλες φορές δεν έχουν. Έχουνε. Αλλά ας μην το δοκιμάσουμε. Λογικά το πάνω πρέπει να έχει. Με έχει χτυπήσει αρκετές φορές και κανένα δυο με έχει χτυπήσει καλά κιόλας από αυτό. Και την ακούς λίγο. Ειδικά όταν τρως τα κάκαλα, εκεί την ακούς για τα καλά. Γρήγορο κομμάτι αυτό. Τα πεζό εδώ χτυπούσαν κόφτη. Γιατί είναι flat όλο. Πατημένο. Α, και εδώ λίγο πιο κάτω είναι το flying. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, θέλει λίγο προσοχή να περάσω κιόλας. Τώρα αυτά έχουν ρεύμα ή δεν έχουν. Και δεν θέλω να το μάθω κιόλας.
Λογικά αυτό εδώ το πρώτο έχει ρεύμα. Το δεύτερο παίζει να μην έχει κουνήσει. Τερμάτισε για αυτός. Τώρα είμαι έτοιμος για το τέταρτο πέρασμα. Θα τραβήξω εδώ μέσα σε ένα χωράφι. Έχει ένα μικρό ριάκι, τι είναι αυτό. Αυτό εδώ. Χθες που είχα έρθει να κάνω έτσι λίγο ρέκι, έχει και κάτι άλογα εδώ πιο πάνω. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα ή θα έρθουν πιο κάτω μετά. Ελπίζω να κατέβουν προς τα κάτω. Θα είναι ωραίο πιστεύω. Θα είναι ωραία πιστεύω η φωτογραφία με τα άλογα μέσα. Ήταν καλούτσικα. Πρέπει να βγάλα κάποιες καλές φωτογραφίες. Πιο πολύ πάνινγκ έκανα. Ήταν ωραίο. Και τώρα λογικά μου έχουν μείνει άλλα δύο περάσματα. Εκτός αν κάνω ένα τελευταίο για να τα τραβήξω όλα. Γιατί δεν τα έχω τραβήξει όλα. Οπότε τουλάχιστον από κάποιες κατηγορίες να υπάρχουν τουλάχιστον ένα-δύο αυτοκίνητα. Καλό είναι. Ξαπλωμένος θα βγει.